Οι εμπορικές αξίες των ακινήτων, αν πάλι υποθετικά πούμε ότι το 2007, το έτος προ-κρίσεως, ένα ακίνητο έκανε 100.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή η αξία του είναι κάτω από 70.000 ευρώ. Και το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχει και η τραπεζική ρευστότητα, ούτως ώστε οι εν δυνάμει αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε χρήμα για να υλοποιήσουν την αγορά αυτή. Άρα θα έλεγα ότι έχουν μειωθεί οι εμπορικές αξίες τα 3-4 χρόνια πάνω από 30% σαν εμπορική αξία κινήτων. Όσον αφορά τα ενίκια, και τα ενίκια βαδίζουν περίπου στα ίδια επίπεδα και θα πρέπει, δηλαδή έχουμε μία μείωση ενοικίων της τάξης του 30%, και θα πρέπει εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να ακούσουν με προσοχή τον ενοικιαστή όταν του ζητά μείωση ενοικίου, όχι διότι δεν θέλει να πληρώσει αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, αλλά διότι έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του τα τελευταία αυτά χρόνια τουλάχιστον κατά 30%. Άρα και η μείωση του ενοικίου πρέπει να κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή στο 30% και σε καμία περίπτωση κάτω από το 20%. Κατά πόσο η φορολογία και η γραφειοκρατία στα ακίνητα επηρεάζει τόσο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά και εν γέννη την εθνική οικονομία? Εδώ τα πράγματα είναι τραγελαφικά. Το ακίνητο επιβαρύνεται με τουλάχιστον 40 φόρους. Αυτό δημιουργεί μία απερίγραπτη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους νομοθέτες και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό ή με την φορολογία των ακινήτων. Άρα κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Θα έπρεπε ίσως να είχε γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Η προσωπική μου άποψη, σαν άτομο πλέον μιλώ αυτή τη στιγμή, είναι η εξής. Με ένα και μόνο άρθρο, ενός και μόνο νόμου, κατάργηση και των 40 αυτών φόρων. Των οποιονδήποτε φόρων αντιστοιχούν σε ακίνητα και ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία, αλλά με άμεση αντικατάσταση αυτών με δύο ισοδύναμους φόρους. Ο ένας εξ αυτών είναι ένας ετήσιος φόρος που επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, και ο άλλος είναι ο φόρος κληρονομιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αντί να συμμετέχουν σε ετήσια βάση 10, 20, 30, 50 χιλιάδες ακίνητα που γίνονται οι συναλλαγές στο κράτος, συμμετέχουν μερικά εκατομμύρια ακίνητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λίγη επιβάρυνση σε πάρα πολλούς. Άρα, και τι άλλο συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ελευθερώνεται πλέον η κυκλοφορία του ακινήτου, δεν υπάρχει φόρος μεταβίβασης, δεν υπάρχει φόρος γονικής παροχής, δεν υπάρχουν τέτοιοι φόροι που εμποδίζουν την όλη ιστορία και κυκλοφορεί το ακίνητο ελεύθερα. Δηλαδή, ένας επενδυτής, είτε μικρός λέγεται, είτε μεγάλος, είτε νέος, είτε ξένος, ζητάμε επενδυτές να έρθουν από την Ευρώπη, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πώς θα έρθει ο επενδυτής με τέτοια γραφειοκρατία, ας πούμε? Και ας πάρουμε και παραδείγματα άλλων χωρών, ας πούμε, που δεν έχουν αυτή τη γραφειοκρατία και έχουν λιγοστούς φόρους που αφορούν τα ακίνητα, και το μέγα πλεονέκτημα είναι ότι οι φόροι που προέρχονται από τα ακίνητα, ξέρει το κράτος ότι θα εισπράξει αυτά τα χρήματα. Γιατί έχει βάση δεδομένων ακινήτων, η οποία πρέπει να ενημερώνεται σε ημερήσια βάση, έτσι, να μην αφήνουμε να ενημερώσουμε μετά από κάνα χρόνο, ξέρω εγώ, τα ακίνητα τα οποία έχουν οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει τεχνολογία,
υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που να μπορούν και οι υποθηκοφύλακες να συνδεθούν και τα πάντα να είναι συνδεδεμένα σε μια τεράστια βάση δεδομένων η οποία θα παρακολουθεί την διακίνηση των ακινήτων ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Άρα, ανά πάσα στιγμή ξέρουμε τα ακίνητα και αυτό που μένει είναι να μπουν λογικοί συντελεστές και λογικά κριτήρια στα εκατομμύρια των ακινήτων που διαθέτουν οι Έλληνες πολίτες και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μία αξιόπιστη προσδοκία στο τι θα εισπράξουμε από τα ακίνητα. Ενώ τώρα τι συμβαίνει. Ξαφνικά κάποιος αρμόδιος ή αναρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνει μια απόφαση, τρέχουν όλοι στους συμβολιογράφους κτλ. Δημιουργείται μια αναστάτωση στην οικονομία της χώρας και μετά από την αναστάτωση αφού τελειώσει δηλαδή η 31 12 έχουμε μια περίοδο νυνεμίας είτε εξάμηνη, οπότε επέρχεται πλήρης ανατροπή των οικονομικών μεγεθών, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας. Και υπάρχει αυτή η αναστάτωση συνέχεια. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν συμμετέχουν όλα τα ακίνητα με χαμηλούς συντελεστές, εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράξουμε. Σε αιτήσια βάση και το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, γνωρίζει ότι από τα ακίνητα θα εισπράξει π.χ. 5 δισεκατομμύρια. Άρα, μελετά τα κριτήρια και τους συντελεστές κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να του δώσουν 5 δισεκατομμύρια. Και επειδή συμμετέχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, κατά αυτόν τον τρόπο δεν σφαγιάζεται ο ιδιοκτήτης, ας πούμε. Διότι όταν του παίρνεις 10 ή 15% ξέρω εγώ, με εμπόδια, ιστορίες κτλ., η οικονομία δεν προχωράει. Κατά αυτόν τον τρόπο απελευθερώνουμε τα ακίνητα. Λοιπόν, και συν της άλλης εκμηδενίζεται η γραφειοκρατία. Άλλο 40 φόροι, άλλο 2. Άλλο 40 φορές ο μηχανικός, ο υποθηκοφύλακας, ο μεσίτης, 40 φορές ο καθένας, ο δικηγόρος και ο τοπογράφος, ο κτηματογράφος και όλοι αυτοί και άλλο 2-3 φορές ας πούμε στο όλο σύστημα. Άρα επιτυγχάνουμε εκμηδένιση γραφειοκρατίας. Η εκμηδένιση αυτή της γραφειοκρατίας συμβάλλει στο να έχουμε νέες επενδύσεις και εσωτερικές επενδύσεις από τους κατοίκους της Ελλάδος και εξωτερικές.